Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Λιβαδιάς, σε συνεργασία με τον Δήμο Λιβαδαίων και την Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας και με την έγκριση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, διοργανώνει τον 3ο Διεθνή Αγώνα Ρυθμικής Γυμναστικής Έρκινα Cup. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο της Λιβαδιάς από την Παρασκευή 18 έως και την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου. Τις λεπτομέρειες του τουρνουά ανέλησαν οι διοργανωτές στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν μαζί με τους φορείς που στηρίζουν τους αγώνες στο Παλαιό Δημαρχείο Λιβαδιάς. Όλοι στάθηκαν στην ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Ο Γάσλη και φέτος πιστός στο ραντεβού του, έστω και μία χρονιά απουσίας λόγω έξαρσης της πανδημίας, διοργανώνει και φέτος το τουρνουά, το οποίο πλέον έχει καθιερωθεί στον χώρο της ρυθμικής ως ένα από τα κορυφαία, ανάλογα και με τις συμμετοχές που έχουμε βέβαια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο Λιβαδιάς και τους χορηγούς μας για την πολύτιμη βοήθεια και συνεισφορά στο έργο μας. Επίσης, θα ήθελα να δώσω μεγάλη έμφαση στους εθελοντές μας, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι οι επαγγελματίες της πόλης είναι ευκαιρία με την έλευση ενός μεγάλου όγκου επισκεπτών στην πόλη μας να δείξουν τι σημαίνει λιβαδίτικη φιλοξενία και να υποφεληθούν βέβαια αυτής της μεγάλης έλευσης. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο 3ος Διεθνής Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής πραγματοποιείται στην Βιωτία και προκειμένου στην πόλη της Λιβαδιάς. Φυσικά από αυτό το πολύ μεγάλο εγχείρημα ήταν αδύνατο να λείπει η Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας, γιατί είναι περιποιεί πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μας το γεγονός να συνδιοργανώνουμε τέτοιου είδους σοβαρές αθλητικές οργανώσεις. Το ζητούμενο γενικότερα είναι, επειδή ακριβώς βγαίνουμε από μεγάλες και μακριές περιόδους lockdown, να δοθεί μια ευκαιρία στους συμπολίτες μας και στην πόλη της Λιβαδιάς να χαρούν σε εισαγωγικά το άνοιγμα προς την κανονικότητα. Ένα άνοιγμα βέβαια το οποίο θα είναι κάτω από αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά ακόμα ένα μεγάλο ζητούμενο είναι ότι η Λιβαδιά και εν προκειμένου η Βιωτία γίνονται πρεσβευτές και ακούγονται παντού σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Δήμου και εγώ προσωπικά και εκ μέρους του Δημάρχου για αυτού του είδους εκδηλώσεις. Πραγματικά είναι εντυπωσιακές. Είμαστε ευτυχείς πραγματικά που εσείς συμμετέχετε και προσφέρετε τόσα πολλά και αναβαθμίσετε την πόλη μας. Είναι το έργο σας πάρα πολύ μεγάλο, όσο δεν θα το πιστέψετε κι εσείς ότι είναι τόσο μεγάλο, γιατί εμείς πραγματικά νιώθουμε πολύ ευτυχείς που ανταποκρίνεστε και κάνετε τέτοιες εκδηλώσεις. Θα είμαστε κι εμείς αρρωγοί σε κάθε εκδήλωση που θα κάνετε και θα είμαστε και δίπλα σας σε όλη τη διοργάνωση. Το 3ο Έρκινα Cup είναι ένας τριήμερος αγώνας ρυθμικής γυμναστικής, ο οποίος πραγματοποιείται μετά από μία διετία αποχής των αθλητριών από αγώνες λόγω της πανδημίας και είναι μάλιστα από τα πρώτα Cup που γίνονται στη χώρα μας. Η προετοιμασία του αγώνα έγινε μόλις τις τελευταίες 15 μέρες, μιας και τότε πήραμε από την Ομοσπονδία την έγκριση του αγώνα. Θα διεξαχθεί με την τήρηση αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων, με 250 αθλήτριες ηλικίας 6 έως 17 χρονών και περίπου 100 προπονήτριες από όλη την Ελλάδα, νησιωτική και υπηρετική. Θα παρευρεθούν επίσης παράγοντες των σωματείων και φυσικά οι οικογένειες των αθλητριών. Το επίπεδο των αγώνων θα είναι υψηλό, αφού θα συμμετέχει σε αυτόν όλη η αφρόκρεμα της ελληνικής ρυθμικής γυμναστικής και μέλη των εθνικών ομάδων. Σας περιμένουμε να απολαύσετε ένα θεματικό άθλημα. Η ασφάλεια όλων είναι δεδομένη, καθώς έχουμε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να έχουμε ένα προστατευμένο περιβάλλον, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά του κορονοϊού. Ο αγώνας θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 11 η ώρα με τις μικρές ηλικίες. Θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τις μεγαλύτερες ηλικίες, στη διάρκεια των οποίων θα υπάρχουν και οι απονομές πάντα τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα και με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το σωματείο μας συμμετέχει με 13 αθλήτριες όλων των ηλικιών. Έχουμε από μικρές αθλητριούλες 6 με 8 χρονών μέχρι και αθλήτριες 17 ετών. Οπότε πιστεύουμε ότι θα δώσουμε και εμείς ένα δυναμικό παρόν στον αγώνα.